Στο σύνολό τους είναι περίπου 650.000 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει ρυθμιστεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό που αγγίζει τις 530.000. Όταν λέω έχει ρυθμιστεί, εννοώ είναι ενήμεροι, είτε άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, έτσι, είτε με τις 100 δόσεις οποίες είχαμε κάνει το Φεβρουάριο του 2018, είτε με άλλες ταμιακές διευκολύνσεις που έχει παράσχει η εταιρεία. Τα δε υπόλοιπα ποσά είναι διεκδικούμενα, τα οποία έχουν ακολουθεί νόμιμες νομικές διαδικασίες και θα αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη φυσικά και εφόσον αυτά μπορούμε να τα εισπράξουμε, γιατί ξέρετε ότι ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι από αυτά είναι επισφαλές, γιατί δυστυχώς οι μισθωτές δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία. Ήδη εμείς κάνουμε ακόμη και κινήσεις που σχετίζονται με κατασχέσεις λογαριασμών, αλλά δυστυχώς πάμε και δεν βρίσκουμε τίποτα. Εντάξει, αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, δεν δημιουργήθηκε τώρα. Γνωρίζετε ότι είναι δεκαετίες, μπορώ να το χαρακτηρίζω. Ο κύριος Κοτσάκος είναι εδώ, νομίζω μπορεί να σας το επιβεβαιώσει, πάρα πολλά χρόνια. Εμείς από το χέρι μας κάναμε αυτό που μπορούσαμε, είχαμε ηθικό χρέος, αυτό είναι δημόσιο χρήμα και εμείς το δημόσιο χρήμα το σεβαστήκαμε στην εταιρεία και προσπαθήσαμε να ανταποδώσουμε στους συνεργάτες μας, στους μισθωτές εδώ πέρα, τα χρήματα τα οποία δίδουν ως μίσθωμα να ξαναγυρίζουν πάλι σε αυτούς υπό τη μορφή συντηρήσεων και επενδύσεων εντός του χώρου του Βιοτεχνικού Πάρκου και του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου.